Γεια σας, είμαστε Ισαβίδης Ιωάννης και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Σήμερα θα σχεδιάσουμε κάποια πολύ απλά αντικείμενα χρησιμοποιώντας το 3DS Max. Θα μεγενθύνουμε τη 3D προβολή πατώντας το Scene και Maximize Viewport. Θα φτιάξουμε ένα τραπέζι, το οποίο είναι κάτι πραγματικά πολύ απλό. Αρχικά θα κάνουμε εισαγωγή ένα box, από το object type θα πατήσουμε box. Θα πατήσουμε στο scene στο keyboard entry. Εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να διαλέξουμε τη θέση που θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή το box και τα χαρακτηριστικά, το ύψος του δηλαδή, το πάρδος κτλ. Εμείς θέλουμε στο 0,0, όλα να είναι στο 0, θέλουμε length 200, ας το αφήσουμε στο 200, width στο 100 και height στο 5 είναι καλά νομίζω, και πατάμε create. Οπότε τώρα δημιουργήθηκε ένα ορθογώνιο, στο οποίο έχει 3D διαστάσεις. Και απλά αυτό που θα κάνουμε, υποθέτουμε ότι αυτό ας πούμε είναι το ξύλο από πάνω από το τραπέζι, και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι απλά να προσθέσουμε 4 πόδια. Στο object type επιλέγουμε το κύλινδρο, ξαναεπεκτείνουμε το keyboard entry και εδώ πέρα επιλέγουμε, αν βάλουμε και ύψος 100. Απλώς τώρα πρέπει να εισάγουμε στο μείον 100 τα πόδια, έτσι ώστε να εφάπτονται ακριβώς με το πρώτο box. Πατάμε create. Και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πόδι. Εδώ πέρα. Και θα δημιουργήσουμε άλλα τρία τέτοια. Μετακινούμε το πόδι αυτό στην πάνω αριστερή γωνία. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω του. Clone. Επιλέγουμε copy. Πατάμε OK. Το μετακινούμε στην κάτω αριστερή γωνία. Επιλέγουμε από αριστερά και τα δύο. Κάνουμε δεξί κλικ. Clone. Πάλι copy. Πατάμε OK. Και τα σέρνουμε στη δεξιά πλευρά. Αυτό που κάναμε. Τώρα βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ απλό τραπέζι, πολύ απλό γραφείο, το οποίο έχει 4 πόδια και μία απλή πλάκα από πάνω. Προφανώς και δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι πολύ πιο πολύπλοκο, αφού δεν είναι αυτή και η δουλειά μας. Απλώς για απλά σχέδια και απλά αντικείμενα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, μπορούμε να τα φτιάξουμε και μόνοι μας χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα. Αφού έχουμε τελειώσει το σχέδιό μας, θα το κάνουμε export, έτσι ώστε να το κάνουμε εισαγωγή στο Unreal Engine αργότερα. Ερχόμαστε πάνω αριστερά, επιλέγουμε εκεί πέρα που λέει Max με το εικονίδιο, στο export, διαλέγουμε το όνομα. Διαλέγουμε την επέκταση FBX και πατάμε Save. Με
αυτά, κάνουμε κλικ στο OK. Και το αντικείμενό μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το εισάγουμε στο project που δουλεύουμε στο Unreal Engine. Σε αυτό το σημείο θα δημιουργήσουμε μία πόρτα όπου θα τη χρησιμοποιήσουμε μετέπειτα στο Unreal Engine. Αρχικά μεγαλώνουμε το παράθυρο του 3D ώστε να έχουμε καλύτερη οπτική του αντικειμένου. Το περιστρέφουμε στη γωνία που θέλουμε και μετακινούμε. Επιλέγουμε τη δημιουργία Box. Αναπτύσσουμε το μενού Keyboard Entry. Αφήνουμε τις συντεταγμένες όπου θα γίνει η εισαγωγή στο 0 και επιλέγουμε τις διαστάσεις της πόρτας μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε 5 για length ένα μισή για width, δηλαδή 150 επειδή είναι σε εκατοστά, και 200 για height. Πατάμε create και βλέπουμε ότι το αντικείμενό μας δημιουργήθηκε στη θέση 000 όπως έχουμε ορίσει παραπάνω. Ας δημιουργήσουμε τώρα κάποιες κοιλότητες στην πόρτα μας ώστε να φαίνεται λίγο πιο ρεαλιστική. Επιλέγουμε το αντικείμενο, δεξί κλικ πάνω του, convert to Edit Poly. Επιλέγουμε όλο το αντικείμενο, ερχόμαστε κάτω στο μενού Tessellate και όπως είχαμε δείξει και σε προηγούμενο βίντεο, επιλέγουμε σε πόσα κομμάτια θέλουμε να χωρίσουμε τη συγκεκριμένη επιφάνεια. Αφού χωρίσουμε την επιφάνεια σε κομμάτια, ερχόμαστε πάλι πάνω στο μενού. Από την επιλογή επιλέγουμε Polygon, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες πλευρές και όχι όλο το αντικείμενο. Αποεπιλέγουμε το αντικείμενο. Επιλέγουμε τα σημεία που θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Για παράδειγμα, κρατώντας το Ctrl πατημένο, επιλέγουμε να φτιάξουμε ένα τετράγωνο γύρω-γύρω από την πόρτα. Ώστε να φαίνεται σαν σχήμα. Μπορούμε να φτιάξουμε οποιοδήποτε σχήμα θέλουμε, αυτό είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Από το Give a Pad, κρατώντας το κλικ, αλλάζουμε λίγο την οπτική μας γωνία για να βλέπουμε καλύτερα τι θα κάνουμε. Επιλέγουμε τον άξονα τον Z και το οθούμε λίγο προς τα μέσα. Όπως βλέπουμε, να κάνουμε και λίγο zoom με τη ροδέλα, έχουμε δημιουργήσει μια εσοχή στην πόρτα μας. Άμα θέλουμε, μπορούμε να την αυξήσουμε αυτή την εσοχή ώστε να φαίνεται από την άλλη πλευρά ως σχέδιο. Αποεπιλέγουμε αυτά που έχουμε επιλέξει
και βλέπουμε το σχέδιο που δημιουργήσαμε. Επίσης, τώρα θα προσθέσουμε ένα χερούλι στην πόρτα. Ερχόμαστε στο Create. Επιλέγουμε κύλινδρο, Keyboard Entry, το εισάγουμε στο 0, επιλέγουμε ακτίνα 5 και ύψος 5. Πατάμε Create και το αντικείμενό μας δημιουργήθηκε. Επιλέγουμε να το σύρουμε προς τα πάνω, περίπου στο ύψος που επιθυμούμε. Βλέπετε ότι όταν το μετακινούμε αλλάζει η τιμή στον άξονα Z, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε να το πάμε στο, από εδώ στο 1 μέτρο, 100 δηλαδή. Να το σύρουμε στην άκρη της πόρτας. Θα κάνουμε λίγο zoom αυτή τη στιγμή και θα περιστρέψουμε κατάλληλα την κάμερα. Τώρα θα περιστρέψουμε 90 μοίρες το αντικείμενό μας στον άξονα των Z. Λάθος, στον άξονα των Χ. Θα το μετακινήσουμε λίγο πιο έξω. Όπως βλέπουμε είναι λίγο μεγάλο για να είναι χερούλι, οπότε από το scale τροποποιούμε το μέγεθός του κατάλληλα. Επιλέγουμε όλους τους άξονες. Και το μικραίνουμε. Επιλέγουμε το Z για να το τραβήξουμε λίγο ακόμα πιο έξω. Μεγαλώσουμε λίγο όσο προς το ψι και με το scale προσπαθούμε να το κάνουμε να εφάπτεται στην πόρτα μας. Όπως βλέπουμε είναι εντάξει. Ερχόμαστε πάλι στο create και επιλέγουμε αυτή τη φορά να εισάγουμε μια σφαίρα. Επιλέγουμε Keyboard Entry και εισάγουμε μια σφαίρα ακτίνας 5. Ξανά. Επιλέγουμε Create και όπως βλέπουμε έχουμε δημιουργήσει μια σφαίρα. Φέρνουμε το αντικείμενό μας στο ίδιο ύψος με το χερούλι που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Προσπαθούμε να το κεντράρουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Το μετακινούμε στην προέκταση του αντικειμένου ώστε να μοιάζει με χερούλι. Και βλέπουμε ότι αναλογικά είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι θα έπρεπε η σφαίρα για να είναι το χερούλι. Οπότε ξανά επιλέγουμε το scale. Πάμε το κέντρο ώστε να βλέπουμε να επιλέγεται όλο το τρίγωνο και όχι κάποια συγκεκριμένη μεριά, ώστε να κάνει scale ολόκληρη τη σφαίρα και όχι κάποιο άξονα της σφαίρας. Και την μικραίνουμε. Επιλέγουμε το move και μετακινούμε τη σφαίρα λίγο πιο πίσω ώστε να μην φαίνονται οι γωνίες από τον κόνο, από τον κύλινδρο που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει μία πόρτα. Επίσης, άμα θέλουμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις της πόρτας,
δεν έχουμε παρά να την επιλέξουμε και απαντήσουμε scale. Απλά όπως βλέπετε τα αντικείμενα δεν είναι lock, οπότε δεν μετακινούνται ταυτόχρονα με την πόρτα. Επιλέγουμε τη σφαίρα, τον κύλινδρο καθώς και την πόρτα μας. Και επιλέγουμε Isolate Selected. Επιλέγουμε τώρα το Move και τα μετακινούμε. Όπως βλέπετε, τώρα συμπεριφέρονται σαν ένα αντικείμενο. Κάνοντας δεξί κλικ πάλι και από επιλέγοντας το Isolate Selected, βλέπουμε ότι πλέον δεν είναι ένα αντικείμενο. Έτσι μπορούμε να ομαδοποιούμε τα αντικείμενα ώστε σε οποιαδήποτε μορφοποίηση προβούμε σε κάποια από αυτά να μεταφέρονται μαζί του και τα υπόλοιπα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω σε αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο όταν δημιουργούμε ένα πολύ σύνθετο αντικείμενο. Οπότε τώρα έχουμε την πόρτα μας, θα την μικρύνουμε λίγο όπως δείξαμε και προηγουμένως, επιλέγουμε τα αντικείμενα από το μενού Isolate Selected, επιλέγουμε το Scale τώρα θα επιλέξουμε το χερούλι που έχουμε δημιουργήσει, τα δύο αυτά αντικείμενα δηλαδή. Θα επιλέξουμε δεξί κλικ Clone, επιλέγουμε Copy και OK και θα τα περιστρέψουμε κατά 180 μοίρες. Ας προσαλλάξουμε το χ, επιλέγουμε ξανά Move, αλλάζουμε την κάμερά μας ώστε να είναι σε σωστό σημείο, κάνουμε λίγο Zoom. Μετακινούμε. Επιλέγουμε μόνο τον κύλινδρο τώρα γιατί βλέπουμε ότι έχει περιστρέφει παραπάνω από όσο θέλαμε. Το περιστρέφουμε για 90 μοίρες. Επιλέγουμε Move. Κατεβάζουμε την σωστή θέση. Οθούμε λίγο προς την πόρτα ώστε να είναι μέσα στην πόρτα, να μην είναι στον αέρα δηλαδή. Επιλέγουμε την σφαίρα, την οθούμε λίγο προς τα μέσα και νομίζω πως είναι έτοιμο. Έχουμε δημιουργήσει μία πόρτα με κάποιο σχέδιο πάνω της και το χερούλι. Αυτή η πόρτα θα χρησιμοποιηθεί σε κάποια κατασκευή σπιτιού ή οποιοδήποτε κλειστού χώρου θα φτιάξουμε στο παιχνίδι μας, ώστε να μπορεί ο χρήστης να την ανοιγοκλίνει. Τώρα θα κάνουμε export το αρχείο μας ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο Unreal. Επιλέγουμε export. Το ονομάζουμε το αρχείο μας Door. Επιλέγουμε από το μενού FBX και Save. Στο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε OK και η πόρτα μας έχει αποθηκευτεί. Τώρα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο Unreal Engine.